ικανότητα σχηματισμού θρόμβων του αίματος είναι κρίσιμη για το σώμα, καθώς αποτρέπουν την υπερβολική αιμορραγία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι θρόμβοι μπορεί να αναπτυχθούν σε λάθος σημεία και να καταστούν θανάσιμοι. Aaron W. Andey, MD. Όταν έχουμε μια ανοιχτή πληγή, το αίμα πίζει για να σταματήσει η αιμορραγία. Όταν κόψετε το δάχτυλό σας, θα παρατηρήσετε ότι τελικά το αίμα αρχίζει να πίζει και να σχηματίζει μια σκληρή κρούστα πάνω στο τραύμα για να σταματήσει την αιμορραγία. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Δυστυχώς, τα προβλήματα προκύπτουν όταν το αίμα αρχίζει να πίζει σε μέρη που δεν ενδείκνεται, κυρίως μέσα στις φλέβες μας. Ένας θρόμβος αίματος μέσα στο σώμα μας μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος και δυνητικά απειλητικός για τη ζωή. Ο Aaron W. Andey, MD, λέει, οι θρόμβοι παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο εγκεφαλικό επεισόδιο. Κάποιες από τις πρώτες αρτηρίες στις οποίες φτάνει το αίμα αφού φύγει από την καρδιά, είναι οι αρτηρίες στον εγκέφαλο και ένας θρόμβος που διέρχεται από την καρδιά προς τις αρτηρίες αυτές, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ικανότητα να αναγνωρίζετε όλα τα προειδοποιητικά σημάδια μιας θρόμβωσης σημαίνει ότι θα μπορούσατε να σώσετε τη δική σας ζωή ή κάποιου άλλου. 8 προειδοποιητικά σημάδια θρόμβωσης του αίματος που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε. Ένα πρίξιμο στα άκρα. Όταν ένα άκρο αρχίζει να διωγγώνεται, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης. Αυτός ο τύπος θρόμβου προκαλεί προβλήματα με το οξυγόνο που φτάνει στα όργανα του σώματός σας, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε κακή κυκλοφορία του αίματος, η οποία στη συνέχεια προκαλεί το πρίξιμο. Σύμφωνα με το WebMD, κίνδυνος είναι ότι ο θρόμβος μπορεί να σπάσει και να ταξιδέψει μέσα στο αίμα σας. Θα μπορούσε να κολλήσει στους πνεύμονές σας και να εμποδίσει τη ροή του αίματος, προκαλώντας βλάβη οργάνων ή θάνατο. Επομένως, αν το χέρι ή το πόδι σας έχουν αρχίσει να βρίζονται χωρίς άλλη εξήγηση για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει τραυματισμός του άκρου τότε θα μπορούσε να είναι θρόμβωση. Επισκεφτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. 2. Πόνος ή ευαισθησία στα άκρα. Παράλληλα με το πρίξιμο, η θρόμβωση μπορεί επίσης να προκαλέσει ευαισθησία στα άκρα. Εάν δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τον πόνο, όπως ένας τραυματισμός, η ευαισθησία στα άκρα μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι φλεβικής θρόμβωσης. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε κράμπες, εκτός από το πρίξιμο. Να είστε προσεκτικοί, γιατί η διόγγωση των άκρων και η ευαισθησία στην αφή, μπορεί να είναι πρώιμες ενδείξεις για θρόμβωση. 3. Κόκκινες ραβδώσεις στο δέρμα. Οι θρόμβοι του αίματος μπορούν να προκαλέσουν κόκκινες ραβδώσεις στο δέρμα σας, που είναι ζεστές στην αφή. Οι ραβδώσεις πρέπει να σχηματίζονται κατά μήκος των φλεβών σας και να είναι πολύ αισθητές. Όταν τις αγγίζετε, θα τις αισθάνεστε πιο ζεστές από το υπόλοιπο δέρμα γύρω τους. Ίσως να πιστεύετε ότι πρόκειται απλά για ένα εξάνθημα, αλλά αν είναι ζεστές και εντοπίζονται κατά μήκος των φλεβών σας, τότε είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό. 4. Πόνος στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή. Οι θρόμβοι αίματος που σχηματίζονται στους πνεύμονες μπορεί να είναι θανατηφόροι, οπότε αν αισθάνεστε πόνο στο στήθος μαζί με βαριά αναπνοή, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα. Ο πόνος στο στήθος δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται, αλλά όταν συνοδεύεται με δυσκολία στην ανάσα,
είναι κάτι που επιβάλλεται να κοιτάξετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Σύμφωνα με την κλινική του Cleveland, πιο συνηθισμένη επιπλοκή από μια θρόμβωση είναι η πνευμονική εμβολή, η οποία συμβαίνει όταν ένας θρόμβος ή μέρος ενός θρόμβου σπάει και εγκαθίσταται στους πνεύμονες. Τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής περιλαμβάνουν δυσπνία και ξαφνικό πόνο στο στήθος που χειροτερεύει όταν αναπνέεται βαθιά. Ένδε όταν σας κόβεται η αναπνοή. Αν διαπιστώσετε ότι έχετε μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή από όμικρον με τόνο, τι συνήθως, μπορεί να είναι σημάδι θρόμβωσης. Η δυσκολία στην αναπνοή θα συνοδεύεται συχνά με μια αίσθηση πτερυγισμού στο στήθος σας, μαζί με ζάλι και ταχυκαρδία. Όταν όλα αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται μαζί, υπάρχει περίπτωση να έχετε θρόμβωση στους πνεύμονες και θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. 6. Ανεξήγητος βήχας. Φυσικά, το βήχας συνοδεύει συχνά τη γρήπη ή ένα κρυολόγημα ή ακόμα και έναν πονόλαιμο μετά από ξενύχτη. Αλλά όταν κανένα από αυτά τα πράγματα δεν έχει συμβεί, ένας ανεξήγητος βήχας μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι μιας θρόμβωσης. Θα έχετε πιθανότατα και άλλα συμπτώματα μαζί με τον βήχα, όπως δυσπνία, ταχυκαρδία, ζάλι κάπαλαμδαπή. 7. Έμετος ή διάρρεια. Ενώ αυτά τα δύο συμπτώματα μπορεί να είναι απλά σημάδια γρήπης, όταν πρόκειται για θρόμβωση, είναι πολύ σοβαρά. Εάν δεν δείτε καμία βελτίωση μετά από μερικές ημέρες, θα χρειαστεί να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα. Ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε έναν θρόμβο αίματος στην κοιλιά, ο οποίος μπορεί να γίνει επικίνδυνος αν δεν ακολουθήσετε κάποια θεραπεία. 8. Χρόνια υπονοκέφαλη. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιους πονοκεφάλους, αλλά αυτοί που σχετίζονται με τη θρόμβωση είναι πολύ σοβαροί. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι αρκετά ισχυροί για να σας καταστήσουν ανίκανους για εργασία και να δυσκολεύεστε να εστιάσετε. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι η λήψη φαρμάκων δεν σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα. Εάν συμβαίνει αυτό, αναζητήστε ιατρική βοήθεια, καθώς αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει θρόμβωση στον εγκέφαλο.